Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Να έχει ξημερώσει ωραία η Παρασκευούλη το Σάββατό σας. Για μένα Παρασκευή μπερδεύομαι λίγο. Είμαστε πολύ λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι φτάσαν κιόλας τα Χριστούγεννα. Εγώ έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει το φόρεμά μου εδώ. Είχα υποσχεθεί ότι φέτος θα φοράω πιο πολλές φούστες και πιο πολλά φορέματα. Το έχω πάει καλά μέχρι στιγμής. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα πάει, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Σας έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω γυναίκες με φορέματα και έτσι. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά το φόρεμα, το έχω μια αδυναμία. Και έκανα και τα μαλλιά μου μπουκλίτσες, να θυμίζω λίγο πιο γιορτινή. Έχω βάλει και τη στεκούλα μου. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, να πάμε λίγο στο ανθοπολείο. Και αν προλάβουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί. Έλεγα σήμερα για σπανακόριζο και νόμιζα ότι είχα και δεν έχω σπανακόριζο. Οπότε θα πάω να πάρω σπανακόριζο με φετούλα να φτιάξουμε σήμερα που γίνεται έτσι και γρήγορα και είναι και νόστιμο και αρέσει και σε όλους μας και μπορούμε να το φάμε και όλοι μας, αφού ο μπαμπάς μας νηστεύει. Και μετά να πάμε, αν προλάβουμε, στο σχολείο να πάρουμε τις εργασίες του Αλέξανδρου, γιατί κλείνει σήμερα το σχολείο, όλα τα σχολεία. Και επειδή εμείς αποφασίσαμε να μην τον πάμε αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες, μπας και κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς ιώσεις. Και δεν την έχω μετανιώσει καθόλου αυτή την απόφαση. Ενώ στην αρχή έλεγα θα φτιάξουν κουλουράκια και είναι κρίμα να μην το ζήσει. Αλλά σήμερα έχω μιλήσει και με άλλες μαμάδες και έχω μάθει ότι γίνεται χαμός. Οπότε καλύτερα που πήραμε αυτή την απόφαση. Αυτά. Έχω βάλει ήδη και το παλτό. Τι κάνεις, παιδί μου? Παρκούρ. Ο Αλέξανδρος εδώ κάνει παρκούρ. Περιμένουμε μέσα στον γκαράζ του αυτοκινήτου την αδερφή μου να έρθει να με απεγκλωβίσει, η οποία έχει κλείσει τον γκαράζ με το αυτοκίνητό της εδώ και δεν μπορώ να βγω. Νάτι! Νάτι! Μην της μιλάς! Κάντε stop! Stop κάντες! Είμαι εδώ για να σας δείξω τις τέλειες δημιουργίες του Αλέξανδρου στο σχολείο. Εντάξει, πάρα πολύ όμορφα. Έφτιαξαν αυτή την τζαντούλα την υπέροχη. Μαμά! Αγάπη μου, έφτιαξε ο Αλέξανδρος αυτό εδώ το ελαφάκι, το πολύ ομορφούλι. Αυτή εδώ την καρτούλα που γράφει καλά Χριστούγεννα Αλέξανδρος και εντάξει, σίγουρα μαζί με το χεράκι της κυρίας έχει γίνει δουλειά. Αυτό είναι τέλειο. Και όσα έχεις φτιάξει εδώ είναι τέλεια. Επίσης έφτιαξε αυτό το χριστουγεννιάτικο το δεντράκι. Τα πιο ωραία στολίδια έφτιαξε ο Αλέξανδρος για φέτος στις γιορτές. Έφτιαξε και με την κυρία των Αγγλικών αυτή εδώ την καρτούλα που γράφει By Alex και Merry Christmas and Happy New Year. Ξέρετε και το Alex, εγώ τι σας το έχω πει. Το θέλω ολόκληρο. Και επίσης φτιάξανε αυτό εδώ το τέλειο χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Θα τα στολίσουμε όλα εδώ να τα έχουμε, να τα χαρούμε. Τις υπέροχες δημιουργίες του Αλέξανδρου. Και επίσης, να τι είχε ντυθεί, τι θα ντυνόταν ο Αλέξανδρος στη γιορτή του προχθές. Αυτό το γλυφιτζουράκι. Και φτιάξανε και αυτά τα γλυφιτζουράκια τα πάρα πολύ όμορφα. Θα τα δείξω. Δείξ' το. Εδώ. Άρα το γλύψεις, όχι βρε, δεν το γλύφουμε, αυτό είναι ψεύτικο. Γιατί είναι? Είναι για ομορφιά, είναι για να το κρεμάσουμε στο δέντρο μας. Τι μυρίζει? Τι μυρίζει, για να δω, γιατί κάνεις έτσι καλέ. Α, μυρίζει τι είναι, πυλός είναι ή τέτοιο, μάλλον πυλός είναι. Ωραία μυρίζει, δεν μυρίζει άσχημα. Τι είναι? Ο πυλός που το κλάσατε για να το κάνετε γλυφιτζουράκι. Πολύ όμορφα πράγματα. Δημιουργήσαμε τα παιδάκια μας. Θα πάρω να τα στολίσω εγώ εδώ τώρα. Να τα έχουμε ωραία στολισμένα. Να τα βάλω εδώ. Που είναι υπέροχα. Και μας έδωσε και η κυρία μας μία καρτούλα που γράφει: Αγαπητοί γονείς, έχετε αποστολές. Και γράφει από πίσω διάφορα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δύο εβδομάδες σπίτι για να περνάει η ώρα μαζί με τα παιδάκια. Υπέροχο! Το βάλες πολύ ωραία. Κόλλα 5. Και βγήκα έξω το μεταξύ, δεν σας τράβηξα τίποτα γιατί γίνεται στους δρόμους της τρελής, λογικό, Δεκέμβρης μήνας, πάρα πολύ φυσιολογικό. Στο σούπερ μάρκετ πήρα, ελπίζω την τελευταία κασετίνα Ferrero Rocher, θα κλαίω από Σεπτέμβρη, από Γενάρη, θα κλαίω σίγουρα. Αυτό είναι το δεντράκι που επέλεξα για φέτος. Πήρα δεντράκι βασικά, συνήθως παίρνω, έχει μια ωραία δημιουργία, η κοπέλα που είναι έτσι μακρόστενο και έχει πάνω κεράκια και όλα αυτά που βλέπετε, μπαλίτσες και τα σχετικά. Αλλά φέτος επέλεξα να
πάρω δεντράκι, γιατί δεν είχα πάρει καμία άλλη χρονιά και από πέρσι το είχα βάλει στο μάτι και μου άρεσε και δείτε πόσο όμορφο είναι εδώ στη γωνίτσα αυτή. Του πάει πάρα πολύ, ταιριάζει και με το χριστουγεννιάτικο δέντρο επειδή έχει την κόκκινη την κορδέλα και είναι έτσι πολύ όμορφο να το δωρήσεις και κάπου αν θέλεις. Έχει και τα κουκουναράκια πάνω και τις μπαλίτσες και τις κορδελίτσες. Και τώρα που το κοίταγα, μου ήρθε μία ιδέα να του βάλω λαμπάκια. Και θα του βάλω λαμπάκια. Έχω κάποια λαμπάκια με μπαταρίες. Θα του τα βάλω τώρα να το δούμε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλα τώρα τα λαμπάκια με τις μπαταρίες που είχα, αλλά okay. Δεν είναι και άσχημο, να κλείσω λίγο και τα φώτα να το δούμε. Να το, αν είχα άλλη μία σειρά, να σας πω την αλήθεια, θα τα βάζα. Θα του πήγαινα άλλη μία έτσι να είναι και λίγο πιο χαμηλά εδώ, ίσως χρειαζόταν λίγο κάτω να βλέπετε εκεί. Αλλά γενικότερα είναι πανέμορφο και έτσι κάθε χρόνο μου αρέσει να παίρνω αυτή τη σύνθεση για το σπίτι. Το μόνο κακό με αυτή τη σύνθεση είναι ότι γεμίζει το πως χρυσόσκονη, αλλά χαλάλη της, είναι πάρα πολύ ωραία. Και σήμερα πήρα τρεις, πήρα αυτή την δικιά μας που είναι το δεντράκι. Πήρα τρεις τέτοιες συνθέσεις, πήρα αυτήν το δεντράκι για εμάς και πήρα και να δωρήσω μαζί με τα ποτά που σας είπα. Θα τα πάει η μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου τους γνωρίζει καλύτερα. Τους ανθρώπους και πήρα δύο τέτοια, το ίδιο αλλά σε μακρόστενο έτσι και έχει πάνω κεράκι, μπάλες, κουκουνάρια και τέτοια και το ποτό και θα τα πάει η μαμά μου το βραδάκι από εκεί γιατί εγώ ντρέπομαι να τα πω, εμένα βοηθήσανε, εγώ πήρα το βραδάκι και εγώ ντρέπομαι να πάω δεν ξέρω, νιώθω άβολα να πάω εγώ, τέλος πάντων δεν ξέρω αν πρέπει να το αφήσω από την από εδώ, τώρα από εδώ το βλέπω, δεν πειράζει γιατί θα το βλέπω και από εδώ και από εκεί, οπότε ας το έτσι. Ωραίο, πολύ όμορφο. Από εδώ είναι πιο ωραίο στολισμένο με τα λαμπάκια. Να δείτε. Φαίνονται πιο ωραία τα λαμπάκια εδώ. Επίσης, σήμερα μου ήρθε και ένα πολύ ωραία γιορτινό, ωραίο γιορτινό κουτάκι. Είναι γιορτινό, έχει μέσα κάτι αστεράκια, μπελάκια κλπ. Αλλά τώρα δεν του φαίνεται γιατί με το γυρίσω, θα πέσουν όλα κάτω. Από αγαπημένη Bioderma, λοιπόν, το νεράκι Micellar. Το οποίο νομίζω ότι πρέπει να έχει περάσει από τα περισσότερα σπίτια. Είναι από τα καλύτερα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Και δεν με πειράζει καθόλου που έχω πολύ ευαισθητή επιδερμίδα. Σας έχω πει ότι γενικότερα εγώ μορομάντιλο βάζω και τσούζι κατευθείαν το πρόσωπό μου. Αυτό όμως όχι. Το τζέλ καθαρισμού. Και επίσης μου ήρθε και ένα προϊόν το οποίο εγώ ποτέ δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Και τώρα για τις γιορτές είναι ότι πρέπει που θα κάνουμε τα λίγο πιο βραδινά μας, με μακιγιάζ, με τα γκλίτερ κλπ. Είναι το νεράκι το οποίο είναι για, για μάτια και για χείλη. Διφασικό προϊόν. Θα τα αφήσω εδώ στην ακρούλα. Πήγα μια στιγμή κάτω τώρα που ο Αλέξανδρος λείπει στη λογοθεραπεία με τον παπά του. Είναι ευκαιρία να βάλω από κάτω από το δέντρο το δώρο του Γεράσιμου, το δώρο του Κωνσταντίνου και το δικό του το δώρο που το δώσουμε εμείς για τις γιορτές, να μπουν όλα τα δωράκια να είναι εδώ. Έχω αφήσει μόνο το Άγιο Βασίλη κάτω να μην το δει και καταλάβει ότι ξεκίνησε αυτό το περιτύλιγμα από εδώ. Θα είναι εντάξει, δεν θα είναι και πολύ έξυπνο αυτό, οπότε να τα βάλω όλα από κάτω έτσι να τα έχουμε. Να γεμίσει το δεντράκι μας για το καλό, με δωράκια και ωραία πραγματάκια. Αυτό τι νοσ είναι. Α, ναι, θυμήθηκα. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν σας είπα ποτέ. Την ημέρα που πήγα στα Max, καθόμουν εκεί πέρα με τις ώρες και μέτραγα τα... με ενοχλεί καρέκλα, τώρα που φαίνεται και στο πλάνο. Και μέτραγα. Και έλεγα, αυτή η τσέντα είναι για αυτόν, αυτή η τσέντα είναι για εκείνη, για αυτή η τσέντα... γύρισα με μία τσέντα λιγότερη. Ήμουνα σίγουρη ότι τα είχα μετρήσει και σωστά και καλά και κάποια τσάντα τελικά μου έλειπε. Αυτά, οπότε είναι γεμάτο και το δεντράκι μας με τα δώρα. Τα έφερα τώρα, να μην τα πάρω ο Αλέξανδρος χαμπάρι, γιατί νιώθω ότι θα καταλάβει ότι αυτά είναι παιχνίδια. Έτσι νιώθω, ενώ τα άλλα στις τσάντες κάπως μπορούν και να τον... όχι κάπως, τον έχουν μπερδέψει, δεν ξέρει τι έχει μέσα στις τσαντούλες και δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Πίστευα ότι μπορεί να πηγαίνει έτσι να έχει κρύφο κοιτάξει. Εγώ το έκανα μικρή αυτό, μια φορά μου είχε πάρει η αδερφή μου το αυτοκίνητο της Barbie
Και είχα πάει και το είχα σκίσει λίγο το τέτοιο, το... θα το βλέπει η Μιλία τώρα, θα βλέπει τα βίντεο μου και θα τα θυμάται και θα γελάει, γιατί μου είχε κάνει και αυτή πολύ μεγάλη πλάκα τότε. Μου είχε πει ότι ξέρει ότι κάποιος πήγε και το κοίταξε, γιατί βρήκε πάνω στο ζελοτέιπ, έτσι όπως το τράβηξα, κάποιο, νομίζω, βαμβάκι ή κάτι από το δέντρο, τέλος πάντων. Και μου κάνει και αυτή μεγάλο χουνέρι εκείνη τη μέρα. Μου άξιζε, γιατί ήμουν πάρα πολύ περίεργη και ήθελα να δω ότι επιτέλους θα έχω αυτό το αυτοκίνητο της Barbie. Πόσο διαφορετικά εκείνα τα χρόνια, Και πόσο πιο πολύ εμείς ασχολούμασταν με τα παιχνίδια τότε. Εγώ έπαιξα πάρα πολύ με τις Barbie μου. Πάρα πολύ. Τα βγάλουν τα λεφτά τους. Το 23 έχει μία κρεμούλα ματιών, από ό,τι μπορώ να δω. Επίσης, για να μην το ξεχάσω, γιατί από το πρωί λέω να το συζητήσουμε, γιατί θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, να σας το πω τώρα. Έχω αποφασίσει ότι 25 και 26 δεν θα σας ανεβάσω βίντεο. Έλεγα να σας τα ανεβάσω μεσοβδόμαδα. Όμως σκέφτηκα τώρα να τραβήξω στις 24 του μήνα, την Κυριακή δηλαδή, που θα πάω να κάνω έτσι και κάτι διαφορετικό, και να σας το ανεβάσω στις 27 του μήνα. Και μετά να επιλέξω, αντί για Χριστούγεννα που δεν θα κάνω τίποτα, πραγματικά σπίτι θα καθίσουμε εδώ πέρα, θα ψήσουμε λίγο στο φούρνο ένα φαγητάκι και θα είμαστε μεταξύ μας να κάνουμε Χριστούγεννα. Σκέφτηκα, αν θέλετε, να τραβήξω ένα βιντεάκι την επόμενη εβδομάδα και να σας το ανεβάσω την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή να σας ανεβάσω στις 27 το βίντεο που θα τραβήξω στις 24 και μετά ή 28 ή 29 ή 30 να σας τραβήξω κάτι από την επόμενη εβδομάδα. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, από τη μία λες καλά δεν θα μας δείξει την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά από την άλλη πραγματικά νομίζω πιο ενδιαφέρον θα είναι να σας τραβήξω κάτι την επόμενη εβδομάδα που μπορεί να βγούμε να κάνουμε, που έχει και ο κανένας άδεια από τη δουλειά του και ίσως κάνουμε έτσι κάτι πιο ενδιαφέρον, παρά να σας τραβήξω την 25η ημέρα που απλά θα μαγειρεύω και θα φάμε και θα... Δεν θα ανοίξουμε δώρο, όχι, δεν ανοίγουμε δώρα. Την πρωτοχρονιά ανοίγουμε δώρα. Αυτό. Γράψτε μου λίγο την γνώμη σας από κάτω, για να αποφασίσω τι θα κάνω. Πάντως αύριο επιτέλους ήρθε η μέρα που θα πάω να φτιάξω νύχια. Και λέω επιτέλους γιατί είχα κλείσει ραντεβού να πάω αφού γυρνούσα από Λονδίνο και αρρώστησα. Οπότε ακύρωσα το ραντεβού γιατί δεν ήμουν καθόλου καλά. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή, κάτι ακυρώθηκε και βρήκα ραντεβού για αύριο. Δεν είχα άλλη επιλογή, ήταν μία. Λογικό και δεν μπορείς να έχεις επιλογή τέτοιες ημέρες. Οπότε έχω αύριο ραντεβού. Σε έναν πολύ αγαπημένο μου χώρο για νυχάκια και θα πάμε έτσι να τα φτιάξουμε. Και πρέπει να καθίσω λίγο στο Pinterest να ρίξω μια ματιά τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να το βγάλω πλέον το τόσο σκούρο. Το έχω 2 μήνες τώρα και κάπως έτσι μου έχει παραφάνει που εγώ ποτέ τα νύχια μου σκούρα. Ξέρετε, συνήθως τα κάνω ροζ, λευκά και τέτοια. Και τώρα νομίζω ότι φτάνει. Είναι βραδιά κινέζικου, σούσι βασικά. Και πάπια Πεκίνου που εντάξει, έφαγα και τρελάθηκα. Δεν το πίστευα το πόσο ωραία είναι η πάπια Πεκίνου. Και εννοείται και τα φύκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου σούσι, το οποίο είναι πεντανόστιμο. Νομίζω ότι η κούραση είναι ολοφάνερη στο πρόσωπό μου. Κοιτάξτε τα μάτια μου πώς είναι. Αν και χθες το βράδυ μπορώ να σας πω ότι κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά, γιατί κοιμήθηκα 11 και ξυπνήσαμε 9 σήμερα το πρωί με τον Αλέξανδρο. 9 η ώρα το πρωί. Οπότε χόρτασα ύπνο και θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα θα συμβεί το ίδιο. Μακάρι να ξυπνήσω 9 και να μην το πιστεύω πάλι. Κοίταξα το ρολόι έτσι. Έβλεπα και ένα πολύ περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί, αλήθεια είναι, και με κράταγε στον ύπνο. Και φάγαμε το κινέζικό μας, το οποίο και αγαπάμε πάρα πολύ να παίρνουμε έτσι από ένα κατάστημα που είναι εδώ σε μια διπλανή περιοχή. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, καλά εγώ τρώω εγώ πάπια Πεκίνο, τρώω εγώ σούσι, τρώω εγώ φίκια. Ποτέ εγώ τέτοια πράγματα δεν έτρωγα, ούτε καν δοκίμαζα. Δηλαδή, πραγματικά σούσι έφαγα πρώτη φορά όταν είχα πρωτογνωρίσει τον Ικανάκη και είχαμε πάει σε ένα μαγαζί κάπου στο Παγκράτη. Και δεν το πίστευα ότι έτρωγα εγώ σούσι. Έφαγα μόνο ένα εκείνη την ημέρα, μόνο ένα. Αλλά παρόλα αυτά μου καρφώθηκε στο μυαλό και λίγες μέρες μετά ξαναδοκίμασα και εκεί κόλλησα. Και από τότε έχω κολλήσει και μου αρέσει πάρα πολύ το σούσι. Συγκεκριμένο, δηλαδή δεν τρώω σολομό. Σολομό, γενικότερα, ο Κανάκης έχει αλλάξει πολλές διατροφικές μου επιλογές. Πράγματα τα οποία
αρνούμουν να δοκιμάσω, έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά κι όμως δοκίμασα. Το μόνο που δεν έχει καταφέρει να με κάνει να έχω δοκιμάσει, αλλά δεν, ο σολομός, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Τέλος πάντων, και λέω να πάω να επεξεργαστώ το βίντεο και να ξαπλώσω σιγά σιγά. Μπας και έχω και τη χθεσινή την τύχη να κοιμηθώ έτσι μπόλικη ώρα, να χορτάσω ύπνο. Και αύριο θα πάμε για νύχια, επιτέλους δεν τα αντέχω. Εμένα αυτά τώρα έχουν μακραίνει πάρα πολύ και δεν τα αντέχω. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, αυτό για μένα είναι ένα μακρύ νύχι, το οποίο δεν μπορώ πολλές φορές έτσι να κάνω πράγματα, επειδή έχει μακρύνει αυτό το λίγο. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, θα σας δω εννοείται πάλι αύριο.